Πώς επιτρέπεται αυτή την απόφαση να εμπειρέχει το μέγα ψεύδος ότι αυτό γίνεται για να καλύψει η τράπεζα την κεφαλοποίηση και τον ανατοκισμό των κεφαλαίων των καταθετών, όταν αυτό γινόταν ανέκαθεν, διότι οι τράπεζες κεφαλοποιούν και ανατοκίζουν ανά εξάμηνο με χαμηλό επιτόκιο, ενώ κεφαλοποιούν και ανατοκίζουν με υψηλό επιτόκιο ανά τρίμηνο. Πάνω από έχει αναρκτήσει αποτέλεσμα. Εάν καταθέσει σε 1 εκατομμύριο δραχμές, σε 30 χρόνια αντιλαμβάνει 200 εκατομμύρια, ενώ αν χρωστάτε 1 εκατομμύριο δραχμές, σε 30 χρόνια χρωστάτε 32 δισεκατομμύρια. Με επιτόκιο καταθέσεις 18 και δανεισμού 36. Κύριε Μητσοτάκη, σε εσάς μιλάω. Γιατί επιτρέπετε αυτό το έγκλημα κατά του τόπου? Αυτό δεν είναι έγκλημα, είναι 10 χώρες έγκλημα. Πώς δεν επενέβη το 87 να αποτρέψει την απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου 27 του 1988, ο οποίος πλανηθείς από την Νέα Νομοθετική Επιτροπή εκβιαστείται από την κυβέρνηση, είπε ότι αυτό έγινε για το δημόσιο συμφέρον, ενώ στην ουσία ήταν η καταστροφή της χώρας. Βάλατε τον Άριο Πάγο να καταστρέψει την Ελλάδα. Δεν ντρέπεται κανένας. Δεν δώσετε μια απάντηση ποτέ στον ελληνικό λαό για αυτή την καταστροφή που κάνατε. Κύριε Μητσοτάκη, επειδή κύριε Πρόεδρε Πρωθυπουργέ, εμείς σαν Έλληνες πολίτες μας είναι αδυνατότητα να πιστεύετε ότι αυτά γίνανε γνώση σας και πριν προβούμε σε δημόσιες καταγγελίες όπως κάνουμε σήμερα, παρακαλούμε να απαντήσετε στα ανωτέρω ερωτήματα, γιατί είμαστε ακριβοδίκαιοι στις κρίσεις μας. Το κράτησα αυτό 10 χρόνια. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτά τα πράγματα. Περίμενε μια απάντηση. Δεν μου την έδωσε κανένας. Ούτε ο Θείος Καραμαλής, ούτε ο Ανιψιός Καραμαλής, ούτε ο Σιμίτης, ούτε ο Λογοσκόβης, ούτε κανένας. Ουδή μια απάντηση πήρα από έναν. Επίσης θέτουμε υπόψη ότι μετά από 40 ημέρες, δηλαδή από τις 29 Δεκάτου 90, αυξήσει το επιτόκιο υπερημηρίας από 23-25% σε 32-34%. Εν συνεχεία το αναβάζεται από 18-1-92 έως 10-10-92 σε 42-44%. Μα δεν είχατε στοιχειώδη πληροφόρηση από τους συμβούλους σας ότι ουδαμώς στην ανθρωπότητα υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα που να μπορεί να καλύψει τέτοιου είδους στόχους? ΦΕΚ 162-92. Πάμε, αν θέλετε, πάμε στα δικαστήρια. Εν συνεχεία, με την καταγραφή που αναγκαστήκατε, το μειώσετε από 21-92 σε 37-39%. Σήμερα είναι 4 ο τόκος. Το 4 με 40 σχέση. Εδώ πρέπει να σημειωθούμε ότι ευτυχώς το ΠΑΣΟΚ την πρώτη εκταετία δεν ύψησε το επιτόκιο, όπως το κάνατε εσείς. Υπενθυμίζω σε εσάς και Μητσοτάκη ότι ο αγορεύμα στη Βουλή είπατε ότι παραδώσατε στο ΠΑΣΟΚ 8 δολάρια εξωτερικό χρέος και το ΠΑΣΟΚ το έφτασε σε 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Κύριος Παπαδρέου, το 8 το πήγε 28. Και εσείς μιλάτε για τα καλά του ΠΑΣΟΚ υπέρ της Ελλάδος. Παρλείποντας όμως, να αναφέρετε επίσης ότι από την εθνική διακυβέρνηση παραλάβατε 700 εκατομμύρια δολάρια από 400 που ήτανε. Και το πήγατε σε 8 δις, δηλαδή 11 φορές επάνω. Κυρία Νέα Δημοκρατία, αυτά να απαντήσεις σήμερα προς τον ελληνικό λαό. Αν ο ελληνικός λαός είχε μυαλό, δεν θα περατούμε ούτε μία ψήφο. Αυτά τα εξωτερικά πράγματα δεν τα ξέρει κανένας. Και παρακαλώ τα διαβάσει. Σήμερα δυστυχώς η κυβέρνηση της χώρας από την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζει να γίνεται, είχε σαν αποτέλεσμα το μεικτών ιστορικών και εξωτερικών χρέων σε δραχμές από 114 δις που ήταν το 2004 να ανέβει σε 35.396 στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Από 114 δις που ήταν το 2004 να ανέβει σε 35, δηλαδή το 250 φορές επάνω το εξωτερικό χρέος. Κύριε Καραμαλή και κύριε Παπαδρέου, σταματήστε πλέον να κοροδεύετε τον ελληνικό λαό. Και ξέρετε, κύριε και κύριοι, ότι εδώ, το έχω ξαναδείσει, λέει εδώ το εξής. Μεγάλα αποθέματα χρυσού έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα με τα αποθέματα χρυσού που κρύβει η γη της μπορεί να μπει στην ομάδα των 10 μεγαλύτερων χρυσοπαραγωγών χωρών του κόσμου. Αυτό είναι το συμπέρασμα πολυετών ερευνών του ΙΓΜΕ, Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών,
που ανακοινώθηκε σε ειδικό συνέδριο για τα αποθέματα της εκμετάλλευσης μετάλλων της χώρας που έγινε στις 29 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη του 2002. Όπως ενεκίνησε το ΙΓΜΕ μόνο στη Βόρειο Ελλάδα, και αυτό κύριε Καραμαλή δεν το είπατε ποτέ στον ελληνικό λαό. Ούτε εσείς κύριε Καραμαλή, ούτε εσείς κύριε Παπανδρέου. Όπως ανακοίνωσε το ΙΓΜΕ, Ινστιτούτο Γεωργικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα εκτιμάται ότι υπάρχουν αποθέματα 16 εκατομμύρια γιών χρυσού, δηλαδή 450 τόνοι χρυσός, κυρίες και κύριοι. Θα σας διαβάσω παρακάτω τώρα. Αλλά διάφορα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα παρεμποδίζουν την εκμετάλλευση. Ποια είναι αυτά τα κοινωνικά προβλήματα που δεν μας επιτρέπουν να βγάλουμε χρυσό, κύριε Καραμανή και κύριε Παπανδρέου? Να μας τα πείτε, να μάθουμε κι εμείς. Και εδώ έχω από αυτό που λέει ο κύριος, εδώ είναι το χρυσός. Σας διάβασα την περασμένη φορά, θα διαβάσω και σήμερα. Και ρωτώ τον κύριο Καραμαλή, γιατί δεν είπατε κύριε Καραμαλή τι είπατε στο ελληνικό λαό? Με στη Βουλή να ανακοινώσετε αυτό το τεράστιο θέμα. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν είπατε ποτέ τίποτα.